Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η προληπτική πολιτική επιστράτευση. Απαράδεκτο, ιστορικά και δημοκρατικά. Με απόφαση Πρωθυπουργού και αρμόδιου Υπουργού έχει αρθεί. Η πολιτική επιστράτευση των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση με απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού έχει αρθεί. Η πολιτική επιστράτευση 12 μήνες μετά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, των εργαζομένων στις σταθερές συγκοινωνίες. Γιατί ακόμα δεν έχει αρθεί? Γιατί ακόμα είναι στο γύψο? Πόσα δικαιώματα συνδικαλιστικά, εργασιακά, ασφαλιστικά επιδιώκει να τους αφαιρέσει η κυβέρνηση και τους κρατάει ακόμα στο γύψο να μην μπορούν να αντιδράσουν σε αυτά? Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και το δεύτερο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα έγγραφα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων, διάφορα υπουργεία μεταξύ τους, με τα οποία γίνεται κουβέντα για νέο κύμα διαθεσιμοτήτων απολύσεων στον χώρο των σταθερών συγκοινωνιών αλλά και των οδικών συγκοινωνιών. Ολοκληρώς. Είναι δυνατό, τέλειωσα, είναι δυνατό, κύριε Υπουργέ, μετά από τόσο κόσμο που έφυγε το 10 και το 11 δήθεν για την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών, μετά από τις τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν, που διατίθενται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και το 2013 για υπερορίες, αντί να επανέλθουν οι απολυμμένοι και να προσληφθεί νέο προσωπικό, θα φύγουν κι άλλοι? Δηλαδή θα διαλύσουμε το συγκοινωνιακό έργο? Θα στείλουμε στη δυστυχία και στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και άλλους εργαζόμενους των αστικών συγκοινωνιών? Θα δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο με αραίωση των δρομολογίων και χειροτέρευση του συγκοινωνιακού έργου? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, κύριε Υπουργέ? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.